Εγένετε πάντα άφρα την αγκρατή πληρωτή, ως που συντρίπτυσετε αυτού, και πάλι δε θέα καθή πέντε, όψον δε εμισόν εξεγένησαν. Ήσαν δε εκεί και γυναίκες, πολλές από παντρώντες που θεωρούσε. Έτσι δε συμπολούσαν τον Ιησού από την Γαλιλαία,
κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί και Επαρχιακοί Σύμβουλοι, ελόγιμοι διδάσκαλοι και καθηγητές, έντιμοι δικαστές, αγαπητοί αδελφοί, συντοπίτες και εκλεκτοί και ευγενείς προσκεκλημένοι μας και επισκέπτες της Σύρας και της ευλογημένης Ερμούπολης, να μου επιτρέψετε μόνο για δύο λεπτά μπροστά στον τάφο του Θεού να θυμηθώ τα λόγια του ποιητή που είπε «Ποιος στη ζωή μας πλήττου θανάτου διεκδικεί, ποιος επαμοιβεί έργα κακά πράττει, μας διεκδικεί ο θάνατος και αυτό όλοι το γνωρίζουμε. Αν περιπατήσουμε σε ένα κημητήριο θα καταλάβουμε ως ο πιο μεγάλος διεκδικητής της ζωής μας νομίζει ότι είναι ο θάνατος. Αλλά δεν μας διεκδικεί μόνο ο θάνατος, μας διεκδικεί και ο Θεός. Και ο μεν θάνατος μας διεκδικεί με τις σκοτεινές πτερυγές του. Ο Θεός όμως μας διεκδικεί με τον δικό του θάνατο που μέσα του κρύβεται και διαμηνύεται στην ιστορία και στον κόσμο η Ανάσταση. Μπροστά λοιπόν στον τάφο του Θεού αξίζει πράγματι να επιτρέψουμε στον εαυτό μας μόνον Αυτός να μας διεκδικεί. Γιατί μόνο με τη δική του συνοδημορία, με τη δική του συστάδρωση μπορούμε να ζήσουμε το αιώνιο μήνυμα της Αναστάσεως του. Το φως της οποίας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου μαζί με τους ευλεβεστάτους ιερείς, τους διακόνους, τους ιεροψάλτες και τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους του ναού, τους καλούς και εκλεκτούς συνεργάτες μας, εμείς πρώτος εδώ, ο Πανοσιολογιότατος αδελφός, Αρχιμανδρίτης Πατήρ Βενέδικτος, να γεμίσει με φως τη ζωή σας, να γεμίσει με ελπίδα την καθημερινότητά σας. Και καθώς τώρα θα προσκυνήσετε το Ιερό Κουβούπιο και θα ειδείτε κατάματα τα μάτια του Θεού χωρίς κάλος και χωρίς είδος, μην νομίσετε πως το δικό του κάλος ή είδος χάθηκε από το θάνατο. Η Παναγία Μητέρα του βλέποντάς τον και λέγοντάς του «Υιέ μου, πού έβρισου το κάλος της μορφής» δεν έβλεπε τον Θεό θρήσκοντα, αλλά έβλεπε το χαμένο κάλος από το ανθρώπινο πρόσωπο, το πρωτόκτιστο κάλος, αυτό με το οποίο μας δημιούργησε ο Θεός και ζητούσε από τον Υιό της «Ανάσταου». Έλα λοιπόν να αναστηθείς για να ξαναχαρίσεις και πάλι στον άνθρωπο αυτή τη χαμένη ομορφιά που του χάρισε τότε στον Παράδεισο ο Θεός Πατέρας. Ευχαριστούμε όλους τους επισκέπτες που ήρθανε φέτος στο νησί μας να συνεορτάσουν το Πάσχα. Τους αναμένουμε και το απόγευμα στους ναούς μας να ψάλλουμε τα εγγόμια μαζί με την Παναγία μας προς τον Υιό της και Θεό μας και εν συνεχεία να λιτανεύσουμε τα ιερά κουκούκλια των επιταφείων, αλλά τους αναμένουμε και τη βραδιά της Ανάστασης, όλους σας αναμένουμε, για να διακηρύξουμε στον κόσμο αυτό που έχει ανάγκη να ακούσει, ότι ο Θεός ζει, ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και συνανέστησε μαζί Του όλους εμάς. Χρόνια πολλά σε όλους και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Περιεκόσμησε με τους πέθυμους και άλλα στην ταφή του Κυρίου μας, όπως και όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καταγράφουν την ωραία και καταληκτική τελετή της αποκαθιλώσεως, προκειμένου να την αναμεταδώσουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Thank you.
θάψεως των δούλων του Θεού, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου, Δωροθέου Αρχιερέως, Πατρός και Ποιμενάρχου ημών γενωμένου, Φιλαρέτου, Αθανασίου, Μεθοδίου, Αλεξάνδρου, Δανιήλ, Ανθίμου, των Αρχιερέων και των προαυτών αρχιερετευσάντων, εις την Ιεράν Μητρόπολην ταύτην, Χρυσοστόμου και Προκοπίου των Αρχιερέων και των δούλων του Θεού, Σπυρίδωνος, Ευδοκίμου, Ευσεβίου, Γρηγορίου, Νικοδήμου, Φιλοθέου, Γρηγορίου, Τιμοθέου, Ιωακίμου, Θαλαλαίου, Αθανασίου, Γρηγορίου και Καλλινίκου των Ιερομονάχων, Νικήτα, Σοφοκλέος, Γεωργίου, Ευθυμίου, Εμμανουήλ, Σταματίου, Χριστοδούλου, Χριστοδούλου, Σωτηρίου, Γεωργίου, Νικολάου, Δημητρίου, Κωνσταντίνου, Ευαγγέλου, Ευαγγέλου, Γρηγορίου, Σταύρου, Δημητρίου, Ευθυμίου, Μιχαήλ, Αντωνίου, Αντωνίου και Γερασίμου των Πρεσβυτέρων, έτι δε και Κωνσταντίνου, Ευαγγέλου και Δωροθέου των Διακόνων και Φιλοθέης Μοναχής και υπέρ της Κορυθήν αυτής πανπλημέλημα εκούσιον και ακούσιον. Αιωνία ημνήμη αυτών. Ο Θεός των θρημάτων και πάσης αρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, τον δε διάβολο καταργήσας, και ζωή το κόσμο στορισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς, των εξημών προμεταστάντων δούλων Σου, των εν το κινητηρίο τούτο αναπαυωμένων απ' αρχής και έως των εσχάτων, αρχιερέων, ιερέων, διακόνων, μοναχών, πάπων, προπάπων, γονέων, αδελφών, συζύγων, τέκνων, διδασκάλων, αναδόχων και φίλων ημών κατά πνεύμα και κατά σάρκα οικείων και τάξων αυτούς, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα, οδύνη, λύπη, πόνος, ίστεναγμός. Πάνω μάρτημα παραυτόν πραχθέν, λόγο, έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκέστην άνθρωπος, ως ζήσετε επί της γης και ούχα αμαρτήσει. Σίγαρ Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη Σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος Σου αλήθεια. Κυρίου Δεϊθόμε, ότι Συ ζωή Ανάστασης και η μακαρή ανάπαυσης, τον εν το κημητηρίο τούτο αναπαυωμένων, επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου Χριστέ ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπωμεν συνδεόν άρχο Σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την ίδιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Οδηγούν εδώ, σε αυτόν τον ιερό τόπο της προσευχής, της γαλήνης, της ησυχίας, σε αυτόν τον τόπο που ο ένας δίπλα στον άλλον κοιμούνται οι νεκροί, όπως λέει ο ποιητής, που τα κυπαρίσια τους ξεκουράζουν στις ρίζες τους, που η βροχή πλένει τα πρόσωπά τους, και που κάποτε ο Θεός μας κοιμίζει παντοτινά τον έναν δίπλα στον άλλον. Λιτανεύουμε το κουβούκλιο του επιταφείου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το κοιτάζουμε στα μάτια. Τα μάτια Του είναι κλειστά ανθρώπινα, αλλά μας κοιτάζουν και διαπερνούν όλη μας την ύπαρξη, γιατί θέλουν να μας υπομνήσουν πως
ο διεκδικητής της ζωής μας, ο θάνατος, κάποτε όλους εδώ θα μας οδηγήσει. Θέλω να πω σε όλους σας, αδελφοί μου, όσοι είστε εδώ αυτή την ώρα και πονάτε μέσα στην ψυχή σας, για τους και κοιμημένους οικείους σας. Κοιτάξτε γύρω σας, ανάμεσά μας είναι και μία άλλη μαυροφορεμένη γυναίκα. Ανάμεσά μας είναι μία μαυροφορεμένη μάνα, που κλαίει και αυτή το παιδί της. Ας την αναγνωρίσουμε. Είναι η Παναγία Μητέρα, που σήμερα είναι εδώ μαζί μας, για να κλάψει και εκείνη τον Χριστό. Που ζητεί από μας να της προσφέρουμε ρόδα και μοίρα, για να ράνει το νεκρό σώμα Του. Που Τον καλεί από τα βάθη της γης, όπως και εμείς τους δικούς μας. Αλλά δεν απαντά. Δεν απαντά όχι γιατί ο θάνατος νίκησε, αλλά γιατί ο Χριστός σήμερα και ως την Κυριακή του Πάσχα κηρύσει στους απαιώνους νεκρούς το μήνυμα της σωτηρίας και της ελπίδος, το μήνυμα της χαράς της Βασιλείας του Θεού. Αυτή η μάνα η μαυροφορεμένη λέει σε όλους μας απόψε: «Γνώρισα κι εγώ αυτό το πόνο που έχουν γνωρίσει οι καρδιές σας. Γνώρισα κι εγώ τι σημαίνει αποχωρισμός. Γνώρισα κι εγώ και έζησα όλη την οδύνη, τον πόνο και τη μοναξιά του θανάτου. Αλλά σας λέγω, θαρσείτε. Εδώ δεν είναι θάνατος, εδώ είναι ζωή. Γιατί αν ο Χριστός δεν ζούσε ανάμεσά μας, αν δεν έπαιρνε στο κορμί Του όλα τα πάθη μας και τις επιθυμίες μας, αν δεν περπατούσε ανάμεσά μας και αν δεν μας άγγιζε και αν δεν άφηνε τα λόγια Του να μας γεμίζουν δύναμη, τότε η Ανάσταση θα ήταν ένα δώρο από κάποιον που δεν ήξερε πόσο πολύ πονά ο άνθρωπος. Όμως έζησε ανάμεσά μας και έζησε το αποκορύφωμα της ζωής της ανθρώπινης τραγωδίας που είναι ο θάνατος, ακριβώς για να μας δώσει με τον δικό του δανεικό θάνατο την αθάνατη ζωή, την αθανασία, για να μας βεβαιώσει μέσα στην καρδιά μας ότι εκείνος ανέστη και ουδής νεκρός επιμνήματι». Καθώς τώρα στέκεστε ο κάθε ένας πάνω από τα λευκά μάρμαρα που κάπου τους κρύβουν τα πρόσωπα των ανθρώπων μας, που η Μητέρα Γη τα αγκαλιάζει σφιχτά και δεν θέλει να τα αποχωριστεί, αυτά τα ανθρώπινα πρόσωπα που έφυγαν χωρίς να μπορούν να καταλάβουν πόσο σκληρός ήταν για μας ο αποχωρισμός τους, που δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο δύσκολο είναι να σβήσουμε από τη σκέψη μας τις αναμνήσεις που ζήσαμε μαζί τους, που έφυγαν χωρίς να γυρίσουν πίσω να μας κοιτάξουν, πόσα δάκρυα και πόση θλίψη άφησαν στο πρόσωπό μας. Είστε πάνω από αυτούς τους τάφους και θέλετε να μιλήσετε με τους νεκρούς. Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί τους. Θέλετε να σας πούν πού είναι τώρα. Και θέλετε ακόμα να ακούσετε από αυτούς πως δεν σας εγκατέλειψαν, αλλά πως συνεχίζουν να ζουν και να βρίσκονται ανάμεσά σας. Λοιπόν, μέσα από την καρδιά σας αφήστε μια μυστική πτυχή για να τη γεμίσει το φως της Ανάστασης του ουρανού και μέσα από αυτή την αχτίδα ακούστε τους και κοιμημένους οικιακούς σας. Έχουν να σας πούν πως είναι στην αγκαλιά του Θεού, πως είναι στον Παράδεισο. Έχουν να σας πούν πως τα ρόδα και τα μοίρα που εδώ τους φέρνετε είναι αρκετά, πως δεν χρειάζονται πια τίποτε περισσότερο. Εδώ σταματάει η καρδιά να χτυπά, εδώ σταματά ο άνθρωπος να ερωτεύεται, να ζει,
να αγωνιά, να πονά. Εδώ σταματά ο άνθρωπος και περνώντας το κατόφλι αυτού του κημητηρίου αφήνει πίσω του όλη του τη ζωή. Και ο κάθε άνθρωπος που αναπαύεται εδώ θα είχε πολλά να διηγηθεί για τη ζωή του, για τους γονείς του, για τα παιδικά του χρόνια, για τους νεανικούς του έρωτες, για την οικογένειά του, για τη σκληρότητα που πολλές φορές η ζωή τον αντιμετώπισε, για τα πολλά καρφιά που πολλές φορές με πολύ ευκολία οι άνθρωποι κάρφωσαν στο κορμί του. Έχει όμως και να πει κάτι πιο σημαντικό, πως όλα αυτά τα εφήμερα, τα ολιγόχρονα, τα πολύχρονα, τα πρόσκαιρα δεν έχουν καμιά αξία μπροστά αυτή τη χαρά που ατενίζει τώρα εκεί που βρίσκεται, στη φωτεινή αιωνιότητα, κρατώντας και αυτός μαζί μας τη λαμπάδα της Ανάστασης και δοξολογώντας τον αναστημένο Χριστό, καλώντας όλους μας σε αυτή την πνευματική παλιγενεσία της επανόρθωσης του ανθρώπου, της πνευματικής του επανόδου στον Παράδεισο και της αναγνωρίσεως στο πρόσωπό του του πρωτοκτίστου Κάλους, αυτού με το οποίο μας έπλασε και μας δημιούργησε ο Θεός, που δεν έπλασε θάνατο αλλά μόνον ζωή. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Χωρικέ Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι πολιτευτές των Κυκλάδων, αδελφοί και πατέρες, εκλεκτά μέλη της Δημοτικής μας Φιλαρμονικής, αγαπητοί αδελφοί συμπολίτες και επισκέπτες του νησιού μας. Εδώ απέναντί μας είναι και η τάφη των ευεργετών μας, αυτών που ευεργέτησαν αυτή την πόλη, αυτών που την δημιούργησαν, αυτών που την έκτισαν και την ανέδειξαν και την κατέστησαν όταν όλη η Ελλάδα ήταν από καΐδια, από την Επανάσταση του 21, την πιο όμορφη πόλη του τότε γνωστού κόσμου, τουλάχιστον της Μεσαιωνικής Ευρώπης. Είναι οι ευεργέτες μας που μας άφησαν το Δημαρχείο, το νοσοκομείο, τις δωρεές, τις υποτροφίες, τα γυροκομεία. Είναι οι ευεργέτες που κατεκόσμησαν και κατεστόλησαν την πόλη μας με ό,τι ωραιότερο υπήρχε εκείνη την εποχή σε κάλος και ομορφιά. Είναι αυτοί που ό,τι είχαν και δεν είχαν το άφησαν για μας, τους απογόνους τους. Σας παρακαλώ αυτή την ώρα να προσευχηθούμε, να μην τους λησμονήσουμε, να μην τους ξεχάσουμε, να τους θυμόμαστε και να τους αναγνωρίζουμε ως ερμοπολίτες και Συριανοί αυτή τη μεγάλη ευεργεσία. Και εδώ που βρίσκονται οι οικιακοί μας, οι φίλοι μας, οι γονείς μας, τα αδέλφια μας, οι ανάδοχοί μας, οι δάσκαλοί μας, αλίμονο, δεν θέλω να το πω, αλλά είναι μια τραγική πραγματικότητα και τα παιδιά μας, ας προσευχηθούμε και για αυτούς και ας παρακαλέσουμε το Θεό να είναι όλοι αιώνια στη μνήμη τους. Και σε όλους εμάς, τους ζώντες, τους περιλυπωμένους, να δίνει ο Θεός καιρών και χρόνων μετανοίας και να μας αξιώσει όταν θα συναντηθούμε μαζί τους να είναι και τα δικά μας πρόσωπα φωτεινά και χαριτωμένα, όπως ο Χριστός θέλησε με την Ανάσταση Του να τα ζωοποιήσει και να τα φωτίσει. Εύχομαι να ζήσετε πολλά 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 ευλογημένα χρόνια όλοι, να έχετε υγεία, μην θλίβεστε, μην δακρύζετε, μην πονάτε. Σε λίγο θα γιορτάζουμε την Ανάσταση και μαζί μας θα τη γιορτάσουν και οι κεκοιμημένοι μας. Θα κρατούν και αυτή τη λαμπάδα στο Παράδεισο και θα ψάλουν μαζί μας ότι «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος». Χρόνια πολλά σε όλους και ευλογημένα.